πριν 74 χρόνια, στο μακρινό από εμάς 1949, την ώρα που σε αυτά τα μέρη ο ηρωικός δημοκρατικός στρατός Ελλάδας, ευνηδιάζοντας τον αστικό στρατό, ανακατέλαβε το γράμμο, τα μεγάλα παγκόσμια συμφέροντα εκείνης της εποχής μαγείρευαν μία νέα πολιτική και στρατιωτική συμμαχία. Αυτός ήταν ο λεγόμενος οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και για να μην σκοτιζόμαστε με τίτλους μακρινάρια, μας το όρισαν ρητά, κοφτά, ΝΑΤΟ. ΝΑΤΟ το είπαν το εφεύρημά τους και τι δεν είδαν οι λαοί από αυτό στη συνέχεια. Σκευωρίες και χούντες, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους, βλέπε Ιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Λιβύη, Συρία, Ουκρανία, αλλαγές συνόρων και διαμελισμούς κρατών, βλέπε παραδείγματος χάρη Κύπρο, εκατόμβες νεκρών και εκατομμύρια πρόσφυγες, βλέπε σε ολόκληρη τη γειτονιά μας. Βεβαίως, βασικός αντίπαλος του ΝΑΤΟ όταν το ξεφούρνησαν δεν ήταν άλλος από το πρώτο εργατικό, το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος, τη Σοβιετική Ένωση, που έβγαινε μεν ματωμένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά έβγαινε νικηφόρα, με ανεβασμένο κύρος ανάμεσα στους λαούς που πολέμησαν το φασισμό, ο οποίος ήταν σάρκα από τη σάρκα του καπιταλιστικού συστήματος. Τότε γύρω από τη Σοβιετική Ένωση εμφανίστηκε μια συστάδα χωρών, οι λαϊκές δημοκρατίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Αλλά και όταν η Σοβιετική Ένωση και οι λαϊκές δημοκρατίες ανατράπηκαν, το ΝΑΤΟ δεν βίωσε αναδουλειές, όπως περίμεναν κάποιοι αριστερούτσικοι απολογητές του καπιταλισμού, που μας έλεγαν πως αν εκλείψει η Σοβιετική Ένωση το σύμφωνο της Βαρσοβίας, τότε δεν θα υπάρχει και λόγος ύπαρξης για το ΝΑΤΟ και δήθεν θα ανοίξουν οι λεωφόροι της ειρήνης. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα ύπαρξης της Σοβιετικής Ένωσης, όταν ο οπορτουνισμός είχε πια σε αντεπαναστατική δύναμη, ο επικεφαλής της, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ήταν τόσο σίγουρος για την εξέλιξη αυτή, που αχάμπαρα και αμάσιτα κατάπιε τις προφορικές διαβεβαιώσεις του Αμερικάνου Προέδρου Τζορτζ Μπους πως δήθεν το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί. Όμως τα συμφέροντα των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων καπιταλιστών που έφτιαξαν αυτόν το πολιτικό στρατιωτικό βραχίωνα δεν είχαν κανένα λόγο να τον διαλύσουν. Το αντίθετο, διάλεξαν να τον ενισχύσουν κι άλλο, να τον προσαρμόσουν έτσι που να συνεχίσει να τους κάνει τη δουλειά πλέον απέναντι στα ανταγωνιστικά συμφέροντα των καπιταλιστών άλλων χωρών, όπως της Ρωσίας και της Κίνας, η οποία σήμερα κοντράρει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο καπιταλιστικό κόσμο. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς, γιατί από το μυαλό των κατασκευαστών του δεν μπορεί να ξεφύγει με τίποτα ένα πράγμα. Ποιο πράγμα είναι αυτό? Είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή είναι η κορονίδα, ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινωνίας που ζούμε. Οπότε, για να το διασφαλίσουν, για να κόψουν για τον εαυτό τους όσο μπορούν περισσότερα κομμάτια από την πίτα του ενεργειακού και του ορυκτού πλούτου, της παραγωγικής βάσης και των μεριδίων των αγορών, χρειάζονται το ΝΑΤΟ και άλλα ανάλογα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν στο να έχουν γεωπολιτικά στηρίγματα, πολεμικές βάσεις, οργανωμένα στρατεύματα έτοιμα να επέμβουν και όπου δεν περνάει ο λόγος τους να περνάει η ράβδος τους, δηλαδή η υπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση και ο πόλεμος. Ο Λένιν έλεγε πως ο πόλεμος είναι μια αναπόφευκτη βαθμίδα του καπιταλισμού, μια μορφή της καπιταλιστικής ζωής εξίσου φυσιολογική όπως και η ειρήνη. Τέτοιος είναι και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που από την τυπική του μονάχα έναρξη μετράμε σήμερα 506 μέρες. Οι προϋποθέσεις για τον πόλεμο αυτό τέθηκαν με την ιστορική οπισθοδρόμηση της αντεπανάστασης στα 1989-1991, όταν ολοκληρώθηκε η αντεπαναστατική διαδικασία ανατροπής του σοσιαλισμού και διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, όταν τα μέσα παραγωγής, τα εργοστάσια, ο ρηκτός πλούτος, η εργατική δύναμη έγιναν και πάλι εμπόρευμα και κυριάρχησε ο καπιταλισμός και η ταξική εκμετάλλευση. Μιλάμε για έναν πόλεμο όπου συγκρούονται η αστική τάξη της Ουκρανίας με σύμμαχο τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ΣΥΠΑ και από την άλλη μεριά της Ρωσίας με τους δικούς της συμμάχους. Είναι ένας πόλεμος άδικος και από τις δύο πλευρές,
τόσο από την πλευρά του ΝΑΤΟ που έχει αιχμή του δόρατος την Ουκρανία, όσο και από τη μεριά της καπιταλιστικής Ρωσίας που αντικειμενικά λειτουργεί ως αερόσακος της Κίνας στη μεγάλη σύγκρουση που προαναφέραμε. Είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται από αστικές τάξεις, για πρώτες ύλες, γεωπολιτικά στηρίγματα, για τη δυνατότητα εκμετάλλευσης εργατικής δύναμης, για τους δρόμους μεταφοράς των εμπορευμάτων, για τα μερίδια των αγορών και ούτω καθεξής. Βεβαίως, η κάθε πλευρά δίνει τη στάση της με διάφορα προσχήματα. Βλέπετε σήμερα, εάν σου πούνε στα ίσα και κοφτά ότι θα πρέπει ο ίδιος εσύ ή τα παιδιά σου να πάνε να σκοτωθούν για τα κέρδη των λίγων, των εκμεταλλευτών, δεν θα νιώσεις και τόσο βολικά. Οπότε η μία πλευρά, αυτή του ΝΑΤΟ, σου λέει ότι ο πόλεμος δήθεν γίνεται για την πατρίδα, για τη δημοκρατία, και η άλλη πλευρά της καπιταλιστικής Ρωσίας ότι κάνει δήθεν αντιφασιστικό πόλεμο και μάλιστα για τη σωτηρία του ρώσικου λαού. Ο πόλεμος αυτός έχει θερήσει τις ζωές δεκάδων χιλιάδων νέων και από τις δυο μεριές. Πρώτα απ' όλα φτωχών παιδιών που είτε εθελοντικά εντάχθηκαν στους διάφορους μισθοφορικούς στρατούς και σώματα, είτε δεν μπόρεσαν να ξεφύγουν την επιστράτευση, σε αντίθεση βέβαια από τα παιδιά των πλουσίων. Το ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι ενταγμένη και η χώρα μας και έχει μαζί με τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση τεράστιες ευθύνες για αυτή την αιματοχυσία, αξιοποιεί τον Ουκρανικό λαό ως κρέας για τα κανόνια του, για τους σχεδιασμούς του. Έτσι εξοπλίζει με σύγχρονα όπλα και πυρομαχικά την Ουκρανία, εκπαιδεύει δεκάδες χιλιάδες άντρες, στέλνει άτυπα στρατιωτικούς συμβούλους. Μόνο η Ελλάδα έχει στείλει 3.870 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού, 60 πυράβλους Stinger, πάνω από 1.100 φορητούς αντιαρματικούς πυράβλους, πάνω από 2.000 ρουκέτες, 17.000 πολύτιμα βλήματα πυροβολικού 155 χιλιοστών, πάνω από 3 εκατομμύρια φυσίγγια των 7,62 χιλιοστών, καθώς και τουλάχιστον 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης. Επιπλέον, παρέχει έμπειρους στρατιωτικούς εκπαιδευτές σε τομείς όπως οι δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων αλλά και ο χειρισμός αρμάτων Leopard. Ας αναλογιστούμε το τι έχουν στείλει αυτή την περίοδο των 500 ημερών η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, οι άλλες 27 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Εάν πάρουμε τα πολεμικά δελτία των δύο πλευρών, θα δούμε ισχυρισμούς για καταστροφή χιλιάδων αρμάτων μάχης, αεροσκαφών, πυραυλικών συστοιχειών, για την εξολόθρευση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων εκατέρωθεν. Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο πλευρών, στα πεδία των μαχών βρίσκονται τώρα τα κουφάρια 18.500 τεθωρακισμένων οχημάτων διαφορετικών τύπων, περίπου 1.000 πολεμικών αεροπλάνων και ελικοπτέρων και πολλών χιλιάδων άλλων πολεμικών μηχανών που έχουν καταστραφεί. Συνέχεια σε αυτό το μακελιό δίνει η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ, που αποφάσισε να ρίξει νέο λάδι στη φωτιά του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ευρύτερα στους μελλοντικούς πολεμικούς σχεδιασμούς αυτού του επιθετικού πολιτικοστρατιωτικού μηχανισμού σε άλλες περιοχές όπως η Ασία και η Αφρική. Έτσι έχουμε τις παραπέρα πολιτικές εγγυήσεις και τη νέα στρατιωτική βοήθεια στην αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. Τον παραπέρα ανεφοδιασμό των Ουκρανικών δυνάμεων με νέα σύγχρονα νατοϊκά όπλα, την εκπαίδευση των στρατιωτικών δυνάμεων, την ενίσχυση της λεγόμενης διαλειτουργικότητας του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία, ώστε αυτή να φτάσει τα νατοϊκά στάνταρ. Την οικονομική ενίσχυση του ΝΑΤΟ για τη συνέχιση του πολέμου, όπου κάθε χώρα μέλος υποχρεωτικά θα δίνει ως μίνιμουμ το 2% του ΑΕΠ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Την αύξηση των ετοιμοπόλεμων νατοϊκών δυνάμεων σε 300.000 και την ανάπτυξή τους σε περιοχές που γειτονεύουν με τη Ρωσία στη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία. Νέες νατοϊκές δυνάμεις αναπτύσσονται τόσο στη Βαλτική όσο και στα Βαλκάνια. Τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με νέες χώρες όπως η Φιλανδία και η Σουηδία, εξέλιξη που συνδέεται με τη μελλοντική διαπάλη για τον έλεγχο και της Αρκτικής, μιας και 7 από τις 8 χώρες της Αρκτικής πλέον γίνονται κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Με τη διεύρυνση της συνεργασίας του ΝΑΤΟ με χώρες εκτός ΝΑΤΟ, που εμπλέκονται όμως στους σχεδιασμούς των Αμερικανονατοϊκών, όπως είναι η Ιαπωνία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Κορέα στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, που ζυμώνεται και η νέα πολεμική αναμέτρηση του ΝΑΤΟ με την Κίνα, που από πέρσι στη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ χαρακτηρίστηκε απειλή.
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, των άλλων κομμάτων του Ευρωατλαντισμού, έχει συνυπογράψει τις παραπάνω αποφάσεις και η ίδια κλιμακώνει ολοένα και περισσότερο τη συμμετοχή και εμπλοκή της Ελλάδας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό μας. Κλιμάκωση της ελληνικής εμπλοκής είναι ο σχεδιασμός αποστολής νέων ελληνικών όπλων και πυρομαχικών, καθώς και της αποστολής ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στη γραμμή αντιπαράθεσης με τη Ρωσία. Η ίδια η αξιοποίηση της Ελλάδας, των λιμανιών της, όπως της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, για μεταφορά όπλων και στρατευμάτων στη γραμμή της σύγκρουσης, όπως και η αξιοποίηση των ελληνικών πολεμικών αεροδρομίων, όπως παραδείγματος χάριν είναι η 110 πτέρυγα μάχη στη Λάρισα για τις αποστολές κατασκοπευτικών και άλλων αεροσκαφών που εμπλέκονται στη σύγκρουση, καθώς επίσης και η ανάπτυξη και η υποστήριξη στις ελληνικές θάλασσες αμερικανονατοϊκών πλοίων και η στήριξή τους από τη χώρα μας, όλα αυτά βουλιάζουν το λαό μας στο βάλτο των ενδοϊμπεριαλιστικών πολεμικών ανταγωνισμών. Οι συζητήσεις περί χρήσης πυρηνικών όπλων που διεξάγεται και από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, είτε με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, είτε με τις λεγόμενες βρώμικες πυρηνικές βόμβες, προαλήφουν μια παραπέρα γενίκευση του πολέμου. Και ας μη μας διαφεύγει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε αντίθεση από τους πολέμους στο Αφγανιστάν ή στη Συρία ή αλλού, διεξάγεται πλέον σε μια χώρα όπου υπάρχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ενώ και αυτή τη φορά οι νατοϊκές δυνάμεις έχουν αποστείλει στην περιοχή της σύγκρουσης όπλα με αποπλουτισμένο ουράνιο, όπως αυτά που χρησιμοποίησα κατά των λαών της Γιουγκοσλαβίας, όπλα που ενοχοποιούνται για μακρόχρονες οικολογικές καταστροφές και καρκίνους. Κοντά σε όλα αυτά υπάρχει και η παράπλευρη απώλεια του πολέμου, τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, στο όνομα της ενίσχυσης της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και στα πλαίσια του αγοραίου παζαριού με την αστική τάξη της Τουρκίας. Όχι τυχαία, βλέπουμε στα νατοϊκά ντοκουμέντα η αναφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία αντικαταστάθηκε με τις γεωγραφικές συντεταγμένες της χώρας, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην αναγνώριση των πεπραγμένων της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, σε αυτές τις συνθήκες έχει μεγάλη σημασία ο λαός και η νεολαία να μην τρώνε το κουτόχορτο της ευρωατλαντικής προπαγάνδας που καλλιεργούν όλα τα άλλα κόμματα. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες του υπεριαλιστικού πολέμου και πρωτοστατούμε όλο αυτό το διάστημα ώστε ο λαός μας να μην δώσει καμιά λευκή επιταγή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μαζί με την αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και τη σαπίλα όλου του δουλειά που εκφράζουν οι εθνικιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις τον σέρνουν στο μακελιό του πολέμου. Το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα, η σημαντική ενίσχυση του ΚΚΕ, το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ψήφισαν το κόμμα μας και πολλοί ακόμα το σκέφτηκαν αλλά προς στιγμήν δεν το έκαναν, δείχνει πως οι πλήσιοι εγκεφάλου που κάνουν στο λαό και την νεολαία τα αστικά επιτελεία αντιμετωπίζει ορισμένες δυσχέρειες, χάρη στη δράση μας. Σήμερα περισσότερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις μπορούν να κατανοήσουν ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι κανένας φιλιρηνικός οργανισμός, κάποια δύναμη ειρήνης και δημοκρατίας, αλλά ένα πολεμικό εργαλείο κατά των λαών, το οπλισμένο χέρι του ευρωατλαντικού υπεριαλισμού που συγκρούεται με το αντίπαλο υπεριαλιστικό στρατόπεδο. Τα αντιυπεριαλιστικά διήμερα που διοργάνωσε η ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα, οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που οργάνωσαν οι κομματικές οργανώσεις του ΚΚΕ στις περιοχές που φιλοξενούν βάσεις και αποτελούν ορμητήρια πολέμου, αλλά και στόχο αντιπίνων, έχουν όλα αυτά μεγάλη συμβολή στο να παραμένουν και να δυναμώνουν μέσα στη λαϊκή συνείδηση φύτρα αντίσταση στον καπιταλισμό, στα μονοπόλια, στις υπεριαλιστικές ενώσεις και συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ. Γιατί το ΚΚΕ δεν συμβιβάστηκε σε αντίθεση με άλλες δίθεν αριστερές δυνάμεις που ψήφισαν την παραπέρα διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τη Φιλανδία και τη Σουηδία όπως έκανε παραδείγματος χάρη ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το ΚΚΕ δεν μασάει τα λόγια του μοιράζοντας καρδούλες, ούτε λέει αερολογίες περί επαναπροσδιορισμού της θέσης της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ όπως έκανε το ΜέΡΑ25 για μεγάλο διάστημα. Γιατί το ΚΚΕ δεν μιλά γενικότερα για διάλυση του ΝΑΤΟ,
όπως κάνουν ορισμένες δυνάμεις στην Ευρώπη, αλλά αγωνίζεται για να αποδεσμευτεί η χώρα μας και κάθε χώρα από αυτό τον οργανισμό και ταυτόχρονα υπογραμμίζει πως αυτή η έξοδος από τις υπεριαλιστικές ενώσεις όπως είναι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να γίνει πράξη, να λειτουργήσει ανεπίστρεπτα και υπέρ του λαού όταν αυτός κρατάει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας. Οι πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ, στους εξοπλισμούς του, στα πυρηνικά όπλα, στους άδικους πολέμους και στους σχεδιασμούς του είναι ένα πολύ σημαντικό καθήκον της σύγχρονης πάλης μας. Είναι, αν θέλετε, ένα επαναστατικό καθήκον στενά συνδεδεμένο με την ανατρεπτική μας πάλη για μια Ελλάδα όπου ο λαός θα είναι κυρίαρχος και τα μέσα παραγωγής θα δουλεύουν για όλο το λαό, που θα μπορεί με τον εργατικό λαϊκό έλεγχο και στηριγμένο στην επιστήμη να διευθύνει την οικονομία για να μπορούν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη της παρασιτικής αστικής τάξης. Σε μια τέτοια Ελλάδα δεν χωρούν ξένες βάσεις και στρατεύματα. Ούτε βέβαια θα είναι αναγκαία η συμμετοχή της στις συμμαχίες της αστικής τάξης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, μιας και η αστική τάξη και το ίδιο το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα θα μπει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Να γιατί η πάλη μας ενάντια στο ΝΑΤΟ δεν είναι απλώς μια αράδα στο πρόγραμμά μας, αλλά ένα σύγχρονο, επίκαιρο και αναγκαίο επαναστατικό καθήκον που αφορά όλες τις λαϊκές δυνάμεις της χώρας μας, αλλά και των άλλων λαών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ. Αυτό το επαναστατικό καθήκον δεν θα το αναθέσουμε αντιπαροχή ούτε στον Μπιν Λάντεν και σε διάφορες αντιδραστικές οργανώσεις τύπου Ταλιμπάν που με χίλιες κλωστές συνδέονταν με τους υπεριαλιστές, ούτε σε αστικά καθεστώτα που προέκυψαν από αντεπαναστατικές διεργασίες όπως είναι αυτό του Πούτιν στη σημερινή Ρωσία, ούτε βέβαια στο δισεκατομμυριούχο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό, αν θέλετε, είναι και κάτι επιπλέον που μας διαχωρίζει από διάφορες τα λόγια αντιπεριαλιστικές δυνάμεις, που όμως αντιμετωπίζουν τον υπεριαλισμό στρεβλά ως επιθετική εξωτερική πολιτική και όχι ως το σημερινό μονοπωλιακό στάδιο του καπιταλισμού και έτσι μπαίνουν στο λούκι να επιλέξουν και σε αυτά τα ζητήματα εκείνων που τους φαίνεται το μικρότερο κακό. Γιατί η δική μας αντίθεση στο ΝΑΤΟ έχει αφετηρία τη λαϊκή αντίσταση και ρήξη με το ΝΑΤΟ, την επαναστατική κατανόηση του κόσμου και την πίστη στη δύναμη της ταξικής πάλης στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο. Γιατί η ιστορία γράφεται με πάλι ταξική. Αυτό το μήνυμα κουβαλάει και η ιστορική μνήμη εδώ, στον τόπο που βρισκόμαστε. Αυτή είναι η δύναμη που θα ανατρέψει το σύστημα της εκμετάλλευσης, τον κόσμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών και επεμβάσεων, των πολέμων και της αναγκαστικής προσφυγιάς και στη θέση τους θα αναδείξει μια άλλη κοινωνία, της ειρήνης, της αδελφοσύνης των λαών, του σοσιαλισμού και κομμουνισμού, όπως αυτοί που βίωναν και οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας πριν την καπιταλιστική παλινόρθωση. Που όμως θα παλέψουμε και τώρα έχουμε περισσότερα εργαλεία, ώστε να είναι και απαλλαγμένοι από αδυναμίες και λάθη που οδήγησαν στην ανατροπή της. Γιατί το μέλλον της ανθρωπότητας, το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός.